Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις εικόνες. Σήμερα σας υποδεχόμαστε στην αρχόντισσα της Μακεδονίας, σε μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, οι εικόνες είναι στην Καστοριά, η εκπομπή μας έχει ξεκινήσει και είναι όλη δική σας. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. You know I'm down for whatever tonight. Καστοριά, μία πόλη στολίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Όποια εποχή του χρόνου και να την επισκεφτείτε θα σας μαγέψει. Πιστεύω ότι η Καστοριά είναι μία από τις πιο ατμοσφαιρικές πόλεις της πατρίδας μας και όχι άδικα. Νομίζω ότι την ευθύνη για το όλο σκηνικό την έχει αποκλειστικά η λίμνη Ορεστιάδας, με τους αντικατοπτρισμούς και τις αντανακλάσεις να κάνουν την πόλη αληθινό όνειρο. Νομίζεις ότι είσαι σε νησί του Ιωνίου και όχι σε μια πόλη που είναι χτισμένη ανάμεσα στα βουνά Βίτσι και Γράμμο. Φτάσαμε στην Καστοριά απόγευμα και η πρώτη μας δουλειά ήταν να αφήσουμε τις βαλίτσες στο ξενοδοχείο μας και μετά να ξεκινήσουμε την περατζάδα μας που αλλού στη λίμνη. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξω το ξενοδοχείο που μένουμε εδώ στην Καστοριά. Προσέξτε με λίγο. Πεντάστερο και είναι ακριβώς πάνω στη λίμνη. Όλα τα δωμάτια είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να φαίνεται σαν ένα θέατρο που όλοι οι θεατές θα έχουν αμφιθεατρική θέα στην περίφημη λίμνη της Καστοριάς. Πεντάστερο ξενοδοχείο, αντιλαμβάνεστε, το μοναδικό της περιοχής, έτσι. Και έχει και πισίνα και φοβερά σπα και δύο εστιατόρια και πάρα πολλά δωμάτια με διαφορετικούς τύπους. Ξεκινάμε από το απλό και φτάνουμε μέχρι σουίτες που έχουν και πολύ ωραία και ξεχωριστή θέα προς τη λίμνη. Α, δωματιάρα, φίλε. Καινούριο, ε. Ελεάνα, καινούριο. Ζηλεύω. Ζηλεύεις, καλά να πάθεις. Τι το πέρασες, όλοι γίναμε ένα. Και ωραίο σαλονάκι, άρα μας έχουν δώσει μία junior suite. Τέλεια. Και... βλέπεις, ε, οι άνθρωποι ξέρουν, ε, ότι... είμαστε της ταλαιπωρίας. Λοιπόν, το πιο ωραίο όμως, παιδιά, δεν είναι το δωμάτιο, που είναι όντως πολύ όμορφο, αλλά ελάτε έξω, διότι κοιτάξτε τι θέα θα έχετε αν αποφασίσετε να μείνετε σε αυτό το πραγματικά μοναδικό ξενοδοχείο εδώ στην Καστοριά. Ιδανικό για παιδιά, ιδανικό για ζευγάρια, πάρα πολύ ρομαντικό και ξεχωριστό, με όλους τους κοινόχρηστους χώρους να είναι πάρα πολύ προσεγμένοι. Ένα ξενοδοχείο που, ειλικρινά σας μιλάω, θα σας αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις και θα έχετε και πανοραμικά θέα της λίμνης και της Καστοριάς της πόλης. Τι άλλο να θέλετε!
Με το που πατάς το πόδι σου στην Καστοριά καταλαβαίνεις την αρμονία της περιοχής. Αρχοντικά, λίμνη, φύση, κάτοικοι, πουλιά δημιουργούν ένα τέλειο αποτέλεσμα, μια εικόνα που αξίζει χίλιες λέξεις. Η πόλη απλώνεται ουσιαστικά στις όχθες της λίμνης, ενώ η βόρεια και η νότια ακτή έχουν τις δύο πιο όμορφες γειτονιές, Ντολτσό και Απόζαρη, μας περίμεναν για εξερεύνηση. Όσοι από εσάς δεν έχετε έρθει ξανά σε αυτόν τον παράδεισο, θα πείτε ότι και εγώ. Μα είναι δυνατόν. Τι έκανα τόσα χρόνια και δεν είχα έρθει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Εδώ στην ονειρική Καστοριά, σε μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας, θα ξεκινήσει από την Λεωφόρο των Κύκνων. Και να γιατί, η Κύκνη είναι επιτροπή υποδοχής μαζί με τις Πάπιες. Περπατάμε παράλληλα με τη λίμνη της Καστοριάς, η οποία είναι σαφέστατα ο μεγάλος στάρ της περιοχής. Αυτή εδώ η βόλτα θεωρώ ότι είναι κυριολεκτικά όλα τα λεφτά. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξέρετε, το μέρος είναι αυστηρά για ρομαντικούς. Αν δεν είσαστε ρομαντικοί, στην Καστοριά δεν πρέπει να έρθετε βόλτα. Λοιπόν, Καλιά, είσαι έτοιμη? Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Καλιά, κοίτα. Στον αέρα, ρε, στον αέρα. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτή η γυρολιμιά. Τι είναι η γυρολιμιά? Είναι η ψυχοθεραπεία. Τι είναι? Ο γύρος ψυχοθεραπεία μας. Δηλαδή όποιοι κάνουν το γύρο, την έχουν μια λόξα. Όχι, όχι, ή το έχουν ξεπεράσει. Όχι, όχι, βοηθάει. Κάνουμε για να μην έχουν. Για να μην έχουν. Άρα κάνετε το γύρο κάθε μέρα της λίμνης? Σχεδόν. 7 χιλιόμετρα. Σχεδόν. 9. Α, είσαστε πολύ δυνατές δηλαδή, όχι επεξεγέλαστε. Το Ντολτσό είναι η πιο γραφική και ήσυχη συνοικία της Καστοριάς. Η βόλτα στη γειτονιά θα σας ενθουσιάσει. Λιθόστρωτα σοκάκια, περιποιημένες αυλές, αρχοντικά μοναδικής ομορφιάς, ιστορικές πλατείες. Το Ντολτσό θα γίνει το αγαπημένο σας σημείο στην Καστοριά. Περπατάμε στη γειτονιά Ντολτσό και μόλις περπατήσετε σε αυτά εδώ τα καλντερίμια θα καταλάβετε αυτομάτως σε ποια πόλη βρίσκεστε. Διότι αυτά εδώ τα αρχοντικά μαρτυρούν την ιστορία της Καστοριάς και όλης της Μακεδονίας. Μιλάμε για αρχοντικά τα οποία ξεκίνησαν να φτιάχνονται 17ο, 18ο, 19ο αιώνα, πραγματικά στολίδια για την πόλη της Καστοριάς. Όπα, όπα, Ελένα, έλα λίγο από εδώ. Κοιτάξτε τώρα, αρχοντικό εδώ, κοιτάξτε το λίγο. Κοιτάξτε, εδώ κοιτάξτε. Αυτά εδώ, παιδιά, τα αρχοντικά φτιάχτηκαν εκείνη την περίοδο που σας προανέφερα από εμπόρους Καστοριανούς οι οποίοι είχαν ως κύρια σχολεία τους τη γουνοποιία. Πιο καλοί μάστορες στη γούνα από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχει ξαναβγάλει όλη η Φίλιος. Α, παιδιά, καταπληκτικό αυτό, έτσι.
υπέροχο αρχοντικό, το οποίο είναι και ξενώνας από ό,τι βλέπω. Θα κανονίσουμε αύριο να τον επισκεφθούμε αυτόν τον ξενώνα. Μέσα στην παλιά πόλη της Καστοριάς, ένα αληθινό μαργαριτάρι που τι δείχνει. Δείχνει πώς ήταν αυτή εδώ η γειτονιά πριν από 400-500 χρόνια. Όλη η γειτονιά εδώ του Ντολτσό ήταν κάπως έτσι. Τι βλέπουμε τώρα μαζί, παιδιά? Βλέπουμε μία πλατεία στο κέντρο της συνοικίας, η οποία στην πραγματικότητα τι κάνει? Στολίζεται από αρχοντικά, τα οποία το ένα είναι πιο όμορφο από το άλλο. Αυτό, κυρίες και κύριοι, λέγεται παράδοση. Τώρα τι βλέπουμε μαζί? Ουσιαστικά ένα παλιό αρχοντικό που στη βάση του, που ήταν βάση από πέτρα για να έχει στιβαρότητα, ήτανε το εργαστήριο για τις γούνες. Από πάνω ήταν τα πρόχειρα δωμάτια καλοκαιρινά, χειμερινά, και ακόμα πιο πάνω ήτανε το δωμάτιο της οικογένειας και ο γυναικονίτης. Γιατί το είπα αυτό? Διότι πάρα πολύ απλά, σχεδόν όλα τα αρχοντικά ήτανε κάπως έτσι. Στη βόλτα σας δεν θα ήταν καθόλου άσχημη ιδέα αν μπορέσετε να μπείτε σε κάποιο από τα αρχοντικά που θα συναντήσετε. Αυτό εδώ είναι το αρχοντικό του Βέργαδου, ένα από τα κορυφαία που έχει εδώ η παλιά πόλη. Η καλύτερη ώρα της ημέρας για βόλτα βεβαίως είναι αυτή που κάνουμε τώρα μαζί, έτσι. Η χρυσή ώρα, η μπλε ώρα που λέμε, με αυτό το γλυκό φως, είναι όλα τα λεφτά κυριολεκτικά. Και τώρα πάω προς το Λαογραφικό Μουσείο. Μη σας τρομάζει η λέξη μουσείο, θα καταλάβετε γιατί. Αυτό είναι το Λαογραφικό Μουσείο. Και έχω να σας προτείνω το εξής. Εάν δεν έχετε χρόνο και πρέπει να πάτε μόνο σε ένα μουσείο, θα πάτε εδώ. Γιατί? Διότι μαζί θα δούμε ένα αρχοντικό του 1670. Το έχουν διατηρήσει άψογα και είναι όπως ακριβώς ήταν τα αρχοντικά εκείνη την περίοδο, επί Τουρκοκρατίας δηλαδή. Έλα μέσα, Ελένα. Πρώτα απ' όλα, με το που μπαίνετε στον κυρίως χώρο του σπιτιού, του αρχοντικού, τι βλέπετε? Μια τεράστια σάλα. Διότι εδώ, κυρίες και κύριοι, όταν γινόντουσαν τα πανηγύρια, οι χοροί, οι γάμοι, δεν υπήρχαν μαγαζιά και καταλήγανε όλοι πού? Στο σπίτι μέσα. Άρα το σπίτι έπρεπε το αρχοντικό να είναι ευρύχωρο. Και πραγματικά ήταν. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο για την εποχή του. Το πιο ωραίο σημείο και το πιο εντυπωσιακό, που φανερώνει βεβαίως και τον πλούτο του ιδιοκτήτη, είναι εδώ. Το κιόσκι. Οι γυναίκες μαζευόντουσαν σε αυτό που λέμε καλή κάμαρη. Και σε αυτήν εδώ την καλή κάμαρη γινόντουσαν και τα προξενιά. Αλλά δεν γινόντουσαν όπως ακριβώς το φαντάζεστε. Ήρθες. Ρε καλό στην Κάλια τη φίλη μου. Λοιπόν, Κάλια, τώρα ξέρεις που είσαι εδώ. Είμαι στο δωμάτιο που γινόντουσαν τα προξενιά. Είναι ο περίφημος γυναικονίτης, Κάλια μου. Τώρα να σου πω κάτι, Κάλια μου. Ξέρεις πώς γινόντουσαν τα προξενιά εκείνη την περίοδο? Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά πεθαίνω να μάθω. Λοιπόν, άκουμε λίγο προσεκτικά. Πρώτα απ' όλα, Κάλια μου, εσύ δεν καθόσουν εδώ? Πού καθόμουν? Θα σου πω. Εδώ που κάθεσαι εσύ, καθόταν ο γαμπρός. Και, κυρίες και κύριοι, εδώ καθόταν η μαμά του γαμπρού. Εδώ ακριβώς. Γαμπρός εκεί, η μαμά του εδώ. Η μαμά της κοπέλας ερχόταν και του σερβίριζε και καθόταν εδώ ή όπου αλλού ήθελε. Η νύφη, δηλαδή η Κάλια στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθόταν εκεί πάνω που θα σας δείξω. Από εδώ, Ελένα μου, να δείξουμε. Εδώ. Από αυτό εδώ το σημείο, υπάρχει δωμάτιο εδώ ακριβώς από πίσω, καθόταν η νύφη και παρατηρούσε τον γαμπρό. Και στο τέλος, από αυτήν εδώ την τρυπίτσα, που ήταν face to face με τον γαμπρό, τον φώναζαν εδώ.
τον βλέπανε στις λεπτομέρειες του προσώπου του και τον βάζανε να ξανακαθίσει κάτω. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν τον είχαν κεράσει καφέ, τον είχαν κεράσει γλυκό, νερό κτλ. Τίποτα όμως από καφέ. Γιατί δεν τον κερνάγανε καφέ, Κάλια μου, ξέρεις? Γιατί? Διότι, Κάλια μου, αποφάσιζε η μάνα του σπιτιού εάν της κάνει ο γαμπρός. Και αν της έκανε ο γαμπρός, τον κερνούσε γλυκό καφέ. Αν δεν τις έκανε, κυρίες και κύριοι, τον κερνούσε πικρό καφέ. Αργά το βράδυ, κυριολεκτικά πτώματα, θα διπνούσαμε σε ένα στέκι ξεχωριστό. Η καλύτερη ώρα της ημέρας, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η ώρα του φαγητού. Αν βρεθείτε στην Καστοριά, σας ενημερώνω ότι 100% θα περιμένετε να έρθει αυτή η ώρα, διότι θα φάτε καταπληκτικά σε όλη την πόλη. Αλλά αν θέλετε πραγματικά κάτι το διαφορετικό, θα έρθείτε εδώ στον Παντελή, το φίλο μου, ο οποίος, παιδιά, κάνει τέτοιες δημιουργίες. Παραδοσιακό, γίγαντες. Ένα παραδοσιακό, φασόλια γίγαντες Καστοριάς. Είναι μαγειρεμένα στον φούρνο με μια σάλτσα ντομάτας με δυόσμο. Τέλεια. Όσο εσύ μιλάς, εγώ μπορώ να δοκιμάσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ελεύθερα. Το κορυφαίο πιάτο του μαγαζιού που είναι, παιδιά, εδώ, οι λαχανοντολμάδες, μου θυμίζει τη μάνα μου αυτό το πιάτο, να ξέρεις. Γιατί η μάνα μου είναι πόντια και μου έκανε, φίλε, τέτοιους λαχανοντολμάδες. Ελπίζω να τους έχεις πετύχει. Ελπίζω. Για συνέχισε, για λέγε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια σκοταριά πουλερικών μαζί με πράσινη κόκκινη πιπεριά, κρεμμυδάκι και μια σάλτσα με μουστάρδα. Δίπλα έχουμε κατσικίσιο τυρί τυλιχτό σε φύλλο κρούστας μαζί με μια μαρμελάδα ντομάτας. Πω, πω, αδελφέ, είναι πολύ ωραίο, είναι γλύκισμα. Και ξέρεις, εμένα μου αρέσει όταν το λάχανο που τυλίγει είναι λίγο, πώς να το πω τώρα, αλντέντε, κρατάει. Ναι. Και εσύ το έχεις κάνει να κρατάει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα τα απολαύσουμε όλα, παιδιά, εγγύηση, θα έρθείτε και θα μου στείλετε στο Instagram να δούμε αν έχω δίκιο ή όχι. Το επόμενο πρωί η περιπέτεια θα συνεχιζόταν με τη γυρολιμιά. Αποκλείεται να πιστέψεις ότι κρύβει τόση ομορφιά η βόλτα της λίμνης στην Καστοριά. Δεν ονειρεύεστε. Είναι πραγματικότητα αυτό που βλέπετε, κυρίες και κύριοι. Είναι η περίφημη γυρολιμιά της Καστοριάς. Αυτό είναι το σημείο που σε πηγαίνει από την πόλη στη βόρεια παραλία. Σε αυτόν ακριβώς το δρόμο θα δείτε κάποια από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα που έχει η πόλη. Αλλά, πέρα τα αξιοθέατα, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ρε Λεάνα, κοίτα εδώ. Τώρα, να περπατάς το πρωί, να κατεβαίνεις από το σπίτι σου και να κάνεις αυτήν τη βόλτα, πέστε μου πόσες χιλιάδες ώρες ψυχοθεραπείας είναι αυτό το πράγμα. Ειδικά το σημείο που ξεκινάει από τον Ντολτσό και μετά γίνεται ο δρόμος μονόδρομος. Αν έρθετε πολύ νωρίς το πρωί, δεν υπάρχουν και αυτοκίνητα να περνάνε και θα είσαστε σε επαφή με τη φύση και το Θεό, κυριολεκτικά. Η λίμνη, μνημείο φυσικού κάλους από το 2000, είναι από τις ομορφότερες των Βαλκανίων. Πρώτη μας στάση στη γυρολιμιά, το σπήλαιο του Δράκου. Έτσι είναι γνωστό το σπήλαιο της Καστοριάς λόγω της ποικιλομορφίας του διάκοσμου αλλά και των 7 μικρών λιμνών που σχηματίζονται στο εσωτερικό του. Θα πω την αλήθεια, γιατί έτσι πρέπει. Όταν θα έρθετε εδώ στην Καστοριά, σε αυτό το σπήλαιο δεν θα περπατήσετε, διότι είναι το πιο εντυπωσιακό που έχουμε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έχουμε και άλλα σπήλαια εξίσου όμορφα και ακόμη πιο εντυπωσιακά. Θα έρθετε όμως, διότι το να δείτε λίμνες μέσα σε σπήλαιο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Συνεχίζουμε με τα πόδια μετά το σπήλαιο και όπως βλέπετε έχουν φτιάξει και καφέ πάνω στη βόλτα για όποιον κουράζεται να καθίσει και να πιει το καφεδάκι του. Καταλάβατε? Ωραία πράγματα. Τι κάνετε εδώ εσείς? Καλημέρα. Γεια σας. Κάνω το γύρο της λίμνης. Περπατάω και τώρα πήρα κλιματόβεργες για να βάλω στο τουρσί. Θα κάνω στεφάνι για να κάθονται κάτω όλα αυτά που θα βάλω, λάχανο, κουνουπίδι.
Πω, πω, μαγείρισα, ρε φίλε, να την έχεις πεθερά η μάνα. Φαντάσου τι θα σου κάνει, έτσι το έχετε πιάσει το υπονοούμενο. Άσυλες ντομάτες, κουνουπίδι, καρότο. Σταματήστε και ήταν και πρωί-πρωί τώρα και μας ανοίξατε την όρεξη. Είναι εδώ στην παραλία. Α, συνεχίζει, συνεχίζει, μπράβο. Να είστε καλά. Όπως περπατάτε θα συναντάτε και πολύ ωραίους ανθρώπους εδώ, Καστοριανούς, εξαιρετικά φιλόξενους και τέτοια εκκλησάκια, Βυζαντινός Ναός Αγίου Νικολάου, ο οποίος, κοιτάξτε τον πόσο όμορφος είναι και ξεχωριστός, ακριβώς στην βόλτα σας. Πάνω στη βόλτα σας και θα πέσετε σε αυτό το αρχοντικό. Το οποίο όμως δεν είναι αρχοντικό, είναι η Βυζαντινή Μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας, του 11ου αιώνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Γι' αυτό αξίζει αυτή η βόλτα εδώ στην Καστοριά. Τέτοια πολύ ωραία πράγματα, θησαυρούς αληθινούς της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης, και θα τους έχετε ακριβώς δίπλα σας. Αυτές οι τοιχογραφίες, Ελένα, είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ναι. Γιατί σε ναούς δεν συναντάμε τέτοιες δουλειές. Ναι. Με γυμνούς, άντρες, γυναίκες, ναι, κτλ. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι κόλαση προφανώς. Ναι, πολύ και μέσα είδα γεωγραφίες με κόλαση, με σκηνές, ναι, από, ναι, την κόλαση. Ναι. Και εγώ παραξενήθηκα. Ναι. Εδώ είναι η βάφτιση. Ναι. Το βλέπεις αυτό, εδώ. Ναι. Εδώ οι άγγελοι τιμωρούν τους αμαρτωλούς στην κόλαση. 11ος αιώνας αυτά που βλέπετε, κυρίες και κύριοι. Όταν βρισκόμαστε σε τέτοια σημεία της Ελλάδας, που έτσι μας δείχνουν την ιστορία της πατρίδας μας και στην πραγματικότητα την ιστορία της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, δεν έχει σημασία, η τέχνη παίζει τεράστιο ρόλο στο να δεις πώς σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο και πώς φροντίζανε να διακοσμούν τους ναούς τους εκείνη την περίοδο. Με αυτά και με τ' άλλα είχαμε φτάσει στο Απόζαρι, την βόρεια παραλία της Καστοριάς. Εκεί μας περίμενε μια νέα εμπειρία. Αυτή είναι η δεύτερη γειτονιά εδώ της Καστοριάς και λέγεται Απόζαρι. Γιατί λέγεται έτσι? Διότι είναι στο βόρειο κομμάτι και όταν έχει δυνατό αέρα βοριά τραβάει ζόρι η περιοχή και το Αποζόρι έγινε Απόζαρι. Και εκεί είναι ένα ωραίο καραβάκι του Δήμου που μπορεί να μας κάνει μια ωραία κρουαζιέρα. Όχι μόνο σε εμάς και σε εσάς. Για πάμε. Όταν θα έρθετε εδώ στην Καστοριά και φτάσετε μέχρι τη βόρεια παραλία, στο Απόζαρι, θα έρθετε και θα πάρετε αυτό εδώ το καραβάκι, το Ολυμπία, το οποίο είναι και του Δήμου, έτσι? Ακριβώς. Είναι της εταιρείας του Δήμου, της Μακεδός ΑΕ, όπου διαχειρίζεται το τουριστικό κομμάτι, έχοντας το καράβι, το λιμνέο οικισμό και το ενιδρίο μας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο, ωραία, των Βαλκανίων, του γλυκού νερού ψάρια. Και εκεί που λες, αδελφέ μου, εντάξει, τα έχω δει όλα στην Καστοριά, επιβιβάζεσαι στο καραβάκι του Δήμου και λες, ρε φίλε, αποκλείεται αυτή η πόλη να είναι τόσο όμορφη. Κοιτάξτε λίγο, παιδιά, το βόρειο κομμάτι της, πόσο εντυπωσιακό είναι μέσα από τη λίμνη και πόσο διαφορετικό από ό,τι το βλέπαμε εμείς τόση ώρα που το περπατάγαμε και κάναμε το ρεπορτάζ. Έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε την Καστοριά σε όλο της το μεγαλείο πανοραμικά και μας κάνει και έναν καιρό πραγματικά απίθανο. Και το πρόβλημα που θα έχετε στο καραβάκι είναι το εξής. Ποια γωνία να καθίσω να απολαύσω τη βόλτα μου, την αριστερή, τη δεξιά, μπροστά, πίσω? Πού, ρε παιδί μου, θέλεις, πού θέλεις ακριβώς να κάτσεις?
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα θέλω την προσοχή σας. 100% όλοι εδώ, διότι αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η απόλυτη εικόνα της Καστοριάς. Το γράφουμε με δύο κάμερες, η Κάλλια από τη μία, εγώ με την Ελεάνα από την άλλη, και κοιτάξτε για τι πράγμα μιλάμε. Νομίζω ότι τέτοια εικόνα δεν μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να έχετε από κανένα άλλο σημείο της Καστοριάς, μόνο μέσα από τη λίμνη. Εδώ ο καπετάνιος θα σας φέρει με το πλοίο σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο και θα ζήσετε την εμπειρία που ζούμε και εμείς τώρα. Και να ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα με αυτό το πλοίο, να το νοικιάσετε με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, με τους συλλόγους σας και να κάνετε βόλτα και γύρω-γύρω από την Καστοριά, από τη βόρεια στην νότια πλευρά, αλλά και να πάτε και όπου αλλού θέλετε, διότι εδώ σας δίνεται αυτή η μοναδική ευκαιρία. Μετά την κρουαζιέρα, ξαναγυρίσαμε στο Ντολτσό. Θα μπαίναμε μέσα σε ένα από τα μορφότερα αρχοντικά της πόλης. Εδώ, κυρίες και κύριοι, η παράδοση έρχεται να συναντήσει την πολυτέλεια. Η πρότασή μου, εάν θέλετε να μείνετε στην παλιά πόλη της Καστοριάς, είναι το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, το οποίο έχει μόλις 9 δωμάτια. Και πάμε να το δούμε λίγο από μέσα. Με το που θα περάσετε τον χώρο της εισόδου του ξενοδοχείου, αριστερά και δεξιά, θα δείτε μία εντυπωσιακή αυλή. Και θέλω να φανταστείτε τον εαυτό σας να κάθεστε, ας πούμε, το πρωί και να πίνετε τον καφέ σας, εδώ, στο κέντρο ακριβώς, στην καρδιά του Ντολτσό, και να έχετε δίπλα σας όλα τα υπόλοιπα παραδοσιακά αρχοντικά. Πήρα άδεια να σας δείξω και τα δωμάτια, τα οποία είναι πιστά αντίγραφα όπως ακριβώς είχαν φτιάξει τα δωμάτια εκείνη την εποχή, το 19ο αιώνα. Και γι' αυτό βλέπετε και τις σχετικές λεπτομέρειες. Το τζάκι, το ύψος των παραθύρων, τον προσανατολισμό, όλα είναι όπως ήταν τότε, μόνο που, όπως σας είπα, εδώ έρχεται να παντρευτεί η παράδοση με την πολυτέλεια. Τι μου αρέσει σε αυτά εδώ τα ξενοδοχεία? Ότι οι άνθρωποι αφιερώνουν χώρους για την παράδοση. Δεν τα ξεπουλάνε όλα για να κάνουν άλλο ένα δωμάτιο. Εδώ λοιπόν, όταν θα έρθετε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, είναι το παραδοσιακό αρχονταρίκι. Εδώ υποδεχόντουσαν οι ιδιοκτήτες τα σημαντικά πρόσωπα της κοινότητας εκείνη την εποχή. Πόσες μέρες θα μείνετε στην Καστοριά? 2, 3, 4. Δεν θα χορταίνετε να κάνετε τη γυρολιμιά. Με αυτοκίνητο, με πατίνι, με τα πόδια, όπως θέλετε. Αυτό άλλωστε κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει η εκπομπή μας και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να πάμε σε διάλειμμα. Αλλά θα μου επιτρέψετε, πριν φτάσουμε στο διάλειμμα, να σας δώσω μερικές χρήσιμες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, εδώ στην Καστοριά έχουμε έρθει με την εταιρεία που πρώτη έφερε το leasing στην Ελλάδα. Και θέλω να σας μεταφέρω την προσωπική μου γνώμη ότι πρέπει να μάθουμε και στη χώρα μας ότι πλέον το leasing δεν είναι, παιδιά, μόνο για επιχειρήσεις. Είναι και για ιδιώτες. Και το ερώτημα είναι, ωραία, και γιατί να αγοράσω αυτοκίνητο, μάλλον γιατί να πάρω leasing και να μην αγοράσω αυτοκίνητο? Γιατί πάνω απ' όλα ξέρεις κάθε μήνα πόσο θα σου κοστίσει η μετακίνησή σου, αφού πληρώνεις το σταθερό μηνιαίο μίσθωμά σου, χωρίς να ανησυχείς για έκτακτα έξοδα που σε βγάζουν σχεδόν πάντα εκτός προϋπολογισμού. Στο πακέτο υπηρεσιών του leasing περιλαμβάνονται τα πάντα: πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, τέλη κυκλοφορίας, συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σου και 24ωρη οδική βοήθεια. Άρα δεν έχεις να σκεφτείς τίποτα. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα.
Μετά το αρχοντικό και τον τολτσό, κάναμε ένα διαλυματάκι στο ξενοδοχείο μας, ήπιαμε ένα καφεδάκι στα γρήγορα και στη συνέχεια βρεθήκαμε σε έναν παράδεισο 25 λεπτά από την Καστοριά. Λοιπόν, φίλοι μου, σας έχω άλλον ένα πολύ καλό λόγο για να έρθετε εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Αν ο δρόμος σας βγάλει στην Καστοριά, θέλω να φτάσετε μέχρι το χωριό Κομνηνάδες. Κοιτάξτε τι θα δείτε. Είμαι σε έναν παραδοσιακό αμπελώνα που έχει το όνομα Αβραάμ. Εδώ δύο πολύ καλά παιδιά και εξαιρετικοί επαγγελματίες κάνουν βιολογικά κρασιά και μπορείτε κάλλιστα να έρθετε εδώ να τα δοκιμάσετε, αν θέλετε να τα αγοράσετε, αλλά πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, να περάσετε μερικές στιγμές πραγματικά μοναδικές. Παιδιά, εδώ κάνατε κρασί όπως το κάναμε οικολογικά πριν από 5.000 χρόνια. Ξεκινάμε. Για κρασιά, παιδιά, που έχουν φτιαχτεί με τον τρόπο που τα φτιάχνανε οι Κρήτες στη Μινωική εποχή και στο Βυζάντιο. Πώς τα καταφέρατε? Και συγχαρητήρια. Τα καταφέραμε γιατί το θέλαμε πολύ. Γυρίσαμε πίσω στις ρίζες. Χρησιμοποιήσαμε αμφορείς πύληνους από την Κρήτη, η αλήθεια είναι. Και κάνουμε κρασιά μη παρεμβατικά. Και εδώ τι πίνουμε, Κώστα? Πίνουμε μια μαλαγουζιά. Μαλαγουζιά. Σε αμφορέα. Που έχει μείνει με τα στέφυλλα μέχρι τις 6 Γενάρη, από την ώρα που τριγήθηκε. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ? Και εδώ είναι το Riesling, το οποίο εινοποιείται φυσικά, χωρίς κάποια παρέμβαση, αλλά χωρίς πιθάρι. Λοιπόν, τώρα πες μου αλήθεια, καλιά, αυτό πληρώνεται που ζούμε? Ούτε με όλα τα λεφτά του κόσμου. Αν θέλετε να περάσετε τέτοιες ωραίες στιγμές, πρέπει να έρθετε εδώ στην Καστοριά, να κάνετε τις βόλτες σας σε όποια συνοικία αγαπάτε και θέλετε και στο τέλος της ημέρας, λίγο πριν βασιλέψει ο ήλιος, πάνω ακριβώς στην υπέροχη λίμνη της Καστοριάς, τσιπουράκι, μεζεδάκι και αυτή την εικόνα από πίσω σας. Δεν θέλεις τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο. Θέλεις κάτι άλλο? Θέλεις λίγο φαγητό ακόμα. Θες λίγο φαγητό ακόμα, δεν σου κάνει αυτό μόνο, ε? Όχι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε εδώ τις τοπικές αρχές που μας φιλοξενήσανε και μας έχουν σκλαβώσει κυριολεκτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία όχι μόνο των τοπικών αρχών, αλλά και όλων των ντόπιων, οι οποίοι, οι Καστοριανοί, να ξέρετε, παιδιά, είναι εξαιρετικοί, φιλόξενοι και πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Δηλαδή, θα το καταλάβετε με το που θα πατήσετε το πόδι σας σε αυτό εδώ το ονειρικό μέρος. Στην υγειά σου, καλιά μου. Γεια μας. Το επόμενο πρωινό το πρόγραμμα είχε βόλτα με πατίνι, αλλά πρώτα καφεδάκι. Μέχρι όμως να ξεκινήσουμε, θα έρθει η ώρα για το πολυταξιδεμένο μας Chris Bretz Βρώμης, το οποίο είναι και ελαφρύ και πολύ όμορφο, Ελένα, και πώς σου φαίνεται? Είναι, το βλέπεις? Είναι νοστιμότατο. Το βλέπεις, δεν θα το ξαναδείς. Δεν θα το ξαναδείς, μπράβο. Στην καρδιά της Καστοριάς είναι και η καρδιά της τεχνολογίας. Από εκεί πήρα το πατίνι που θα μου επέτρεπε να δω την πόλη αλλιώς. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή βόλτα. Τέλεια. Αυτά είναι τα ωραία στη βόλτα με το πατίνι. Ναι. Να σε δω σεραίους. Έτσι. Ωραίους και σεραίους. Ωραίους και σεραίους. Ωραίες οι σεραίες, αλλά και η Καστοριά, ε. Ωραία. Ωραία. Οι σεραίες είναι κάτι άλλο, η Καστοριά είναι κάτι άλλο. Τι έχετε εδώ να μας κεράσετε? Πενιρλί, έχουμε γλυκό με σχολιάτα. Αχ, πενιρλί. Ναι. Να δω. Είσαστε πάρα πολύ καλές. Μιλάμε για σούπερ πατίνι, έτσι, γιατί έχει μεγάλες ταχύτητες, δίνει έξτρα όθηση σε οποιαδήποτε καθημερινότητα, ακόμα και στις διακοπές σου, είναι για αναβάτες μέχρι 120 κιλά, εγώ είμαι μέσα τουλάχιστον σε αυτό, ηλικία 16 ετών και άνω, το καβαλάς και φεύγεις. Μεσημέρι πια θα δοκιμάζαμε όσπρια Καστοριάς που έχουν φανατικούς φίλους σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνετε τεράστιο λάθος έτσι και έρθετε στην Καστοριά και δεν δοκιμάσετε όσπρια. Όμως
όχι ότι και ότι όσπρια, διότι έμαθα ότι, παιδιά, τα όσπρια όλα δεν είναι ίδια. Δίπλα μου, λοιπόν, έχω εδώ στην Καστοριά το φίλο μου τον Τρίφωνα, ο οποίος θεωρείται ο μάγος στα όσπρια όχι μόνο της Καστοριάς, αλλά όλη της Ελλάδας. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση και είμαστε ερωτευμένοι με τα φυτά που βγαίνουν από τα χώματά μας. Έχουμε πάθος, έχουμε αγάπη για αυτό που κάνουμε και έχουμε εμπειρία. Από το 1956 έχουν περάσει 3 γενιές, εγώ είμαι η τρίτη, που ασχολούμαστε με 100% και μόνο ελληνικά όσπρια. Εδώ έχουμε φακό ριζό με ριζότο και φακί. Oh. Και ντοματίνι από πάνω. Να πούμε συγχαρητήρια. Τα προϊόντα σας είναι εξαιρετικά. Ο κόσμος μπορεί να τα βρει σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας, αλλά και κυρίως στην Καστοριά, δεν είναι. Σε εστιατόρια της Καστοριάς. Και σε εστιατόρια της Καστοριάς και σε σούπερ μάρκετ της Ελλάδας, αλλά και σε άλλες 18 χώρες του κόσμου. Θα κλείναμε την ημέρα μας με ένα ποτήρι κρασί, ίσως στο καλύτερο σημείο της πόλης. Αν θέλετε να έχετε αυτή την εικόνα στη βόρεια πλευρά εδώ της Καστοριάς, στο Απόζαρι, πρέπει να έρθετε στο Ναυτικό Όμιλο. Αυτό το μαγαζί, το οποίο είναι από τα κορυφαία σε όλη την πόλη, με απίστευτη διακόσμηση, με φαγητό, με μουσικές κτλ. Θα το δείξω το βράδυ. Αλλά πριν από το βράδυ, είχα μαντέψει ότι θα έχουμε αυτήν την εικόνα εδώ την ώρα του διληνού. Και κοιτάξτε για τι πράγμα μιλάμε. Μας άρεσε τόσο πολύ ο Ναυτικός Όμιλος που ξαναγυρίσαμε το βραδάκι. Μαγαζάρα τελεία. Επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος. Ήρθαμε πάλι στο Ναυτικό Όμιλο γιατί ήθελα να δω αυτό το μαγαζί και στη νυχτερινή του δράση. Πώς σου φαίνεται? Φανταστικό. Και η αλήθεια είναι ότι τέτοιο μαγαζί δεν περιμένεις να το συναντήσεις στην Καστοριά. Είναι μαγαζί όπου θα δεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Σε μεγάλες πόλεις, βασικά, έτσι. Σε μεγάλες πόλεις, ναι. Γιατί η διακόσμησή του είναι πάρα πολύ ξεχωριστή. Είναι ένα μαγαζί προδιαγραφών Νέας Υόρκης, όπως το λέει και ο ιδιοκτήτης του. Ανοίγει κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Αλλά εδώ, παιδιά, πρέπει να έρθετε. Και την ώρα που ήρθα εγώ το απογευματάκι με την Κάλια και ήπιαμε ένα κρασάκι και είδαμε αυτή τη μαγεία ακριβώς μπροστά μας. Δηλαδή, έχεις, νομίζω, την καλύτερη θέα για την Καστοριά από τη βόρεια παραλία. Αλλά πρέπει να έρθετε και το βράδυ να νιώσετε τις δονήσεις του χώρου, να πιείτε το ποτάκι σας, να φάτε το φαγητό σας, να δείτε έξω τα φώτα της πόλης. Η βραδιά θα έκλεινε στην Καστοριά με τρόπο εντυπωσιακό. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Οι εικόνες είναι και του Σαλονιού και του Αλωνιού. Λοιπόν, πάμε τώρα κόντρα ρόλος εδώ πάντα στη νυχτερινή Καστοριά και θα σας βάλω σε ένα από τα πιο ιστορικά μαγαζιά που έχει εδώ η πόλη και που παίζει και ελληνικά. Ξεκινάμε. Τρεμώ το χέρι σου να φύσω, τρεμώ μακριά σου πώς να ζήσω, τρεμώ δεν θέλω να ξανάγα. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για πόλεμο. Πόλεμο, να το παιδιά, ξεκίνησε ο πόλεμος με ελληνικά και τα λοιπά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις τι είπα, ότι πάμε σε ένα από τα πιο ιστορικά μαγαζιά της Καστοριάς. Ναι. Συμφωνούμε. Έτσι ακριβώς, ναι. Κομματάρα, κομματάρα, ρε. Ποιος το λέει αυτό? Καράς, ποιος άλλος. Είδατε που το κορίτσι τα ξέρει όλα αυτά τα ωραία τραγουδάκια. Διότι όπως είπαμε πρέπει να τα κάνουμε όλα. Και το κυριλέ και το ελληνικό. Αυτές είναι οι εικόνες, αυτή είναι η ζωή μας ολόκληρη. Οπωσδήποτε θέλω αν έρθετε στην Καστοριά για βραδινή διασκέδαση να περάσετε από το συγκεκριμένο μαγαζί. Όσοι αγαπούν τα ελληνικά θα το λατρέψουν σε δευτερόλεπτα. Πρωί Κυριακής και θα κλείναμε το ρεπορτάζ στην πόλη με το δισπηλιό. Τι θα λέγατε να δείτε πώς ζούσανε εδώ οι άνθρωποι στην Καστοριά πριν από 7.500 χρόνια.
προϊστορικός λιμναίος οικισμός. Μιλάμε για έναν οικισμό που είναι από τους πιο σημαντικούς σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μετά το δισπηλιό θα κάναμε φινάλε με το χωριό Απόσκεπος. Θα αποχαιρετούσαμε την Καστοριά από ψηλά και εντυπωσιακά. Μου αρέσει πάντα όπου ταξιδεύω να βρίσκω κάτι το ξεχωριστό και διαφορετικό. Έφυγα λοιπόν από την Καστοριά και ανέβηκα σε ένα χωριουδάκι το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι φημίζεται για τα ωραία του τα σπίτια, διότι δεν είναι όλα πετρόκτιστα που θα μπορούσαν να είναι. Αλλά παιδιά, εδώ έχει αυτό που θα δείτε τώρα. Απόσκεπος είναι το χωριό. Έχει 1-2 ταβερνούλες, τόσες έχει. Αλλά εδώ οι κυρίες έχουν πιάσει την πιο ωραία θέση. Αυτό τραπέζι ερχόμουν να πιάσω, αλλά το πιάσαν εδώ οι πολύ ευγενικές κυρίες. Πώς είναι το όνομά σας? Ειρήνη. Ειρήνη και? Έλλη. Έλλη. Κοιτάξτε τι ωραίο κόλπο παιδιά έχουν κάνει. Κοιτάξτε, έχουν φάει τα ωραία τους τα σουβλάκια, πατατούλες, σαλατούλα και έχουν αυτή τη θέα της Καστοριάς. Προς το παρόν λέμε... Στην υγειά μας. Στην υγειά, έλα, γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Πώς είναι το όνομά σου? Χρήστος. Ο Χρήστος, παιδιά, εξυπηρετεί και ως ξεναγός του Απόσκεπου. Δηλαδή, όχι μόνο θα σας σερβίρει το τσιπουράκι και κάτι να φάτε από την ταβέρνα, αλλά θα σας πει και την ιστορία εδώ της πόλης, της περιοχής. Είναι το δεύτερο καλύτερο σε όλη την Ελλάδα. Το πρώτο είναι σε ένα χωριό στη Λάρισα, μας έχουν ενημερώσει. Το δεύτερο είναι αυτό, παίρνουν δείγμα κάθε μήνα και μας έχουν πει που είναι το καλύτερο νερό. Λοιπόν, εδώ έχω τον Χρήστο, ο οποίος έχω πει είναι ξεναγός, μάγειρας είναι από όλα εδώ και σερβιτόρος και τα λοιπά και σόγαμπρος από ό,τι έχουμε καταλάβει. Και μας είπε μια ιστορία για αυτά εδώ τα κεφτεδάκια, ότι είναι τα καλύτερα όχι μόνο σε όλη την περιοχή, αλλά έχουν και μυστική μαγική συνταγή που τη λέει η μάνα στην κόρη. Τη πήρε η πεθερά από μια γιαγιά όταν είχαν πρωτοανοίξει το μαγαζί, τα πεθερικά μου. Και είπαν, την έκανε η γιαγιά στην πεθερά μου να ορκιστεί στα παιδιά της. Άκου τώρα, τώρα. Να μην το πει ούτε στα παιδιά της. Ξέρεις ότι είμαι ειδικό στον κεφτέ, ε. Καλά, για συνέχισε. Και λέει, θα την πει στην κόρη σου. Μόνο όταν σταματήσει να τα φτιάχνει τα μπιφτέκια. Έτσι και με είναι μάπα ο κεφτές. Και μόλις σταματήσει να τα κάνει, θα την κάνει να ορκιστεί με αυτόν τον τρόπο. Ακούτε. Να μην το πει σε κανέναν. Πρώτα Θεό, όταν κάνει παιδιά, να το πει στα παιδιά σου και να πάει σε ρί έτσι. Σοβαρά τώρα. Ναι. Και πες ότι σε διώχνουν όταν πατώ. Και όταν πήγε, όταν είχα πρωτογίνει γαμπρό και τα ζήμωνε, με έδιωξε. Μου λέει, φύγε τώρα, αυτή τη στιγμή. Λέω κι εγώ πρώτο έγινε γαμπρός και με διώνει. Και όμως με έβγαιξε για να τα ζυμώσει τα μπιφτέκια μόνη. Έτσι και έχεις επινοήσει από μόνος σου αυτή την ιστορία και ο κεφτές είναι μάπα. Στο λέω, ξέρεις γιατί είμαι ειδικό του κεφτέ, έτσι. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο και έχω φάει τον κεφτέ. Πιστεύω θα το μιλήσατε σε όλο τον κόσμο για αυτό το κεφτέ που θα φάτε τώρα. Γεια εδώ ρε φίλα. Από την πρώτη δαγωνιά. Από την πρώτη δαγκονιά. Θα έχετε να το λέτε. Θα έχετε να το λέτε που φάγατε και φταίς στον Απόσκεπο Καστοριάς που θα σας έχει μείνει στη ψυχή. Κάπου εδώ κάνουμε και το φινάλε μας. Αλλά συνεχίζουμε το ρεπορτάζ μας στη Βόρεια Μακεδονία με τη Φλόρινα, τον Νυμφαίο και τις Πρέσπες. Και μην ξεχνάτε πάντα πως όλες μας οι εκπομπές είναι και στο YouTube. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Κάλια μου, για να μάθει όλος ο κόσμος με τι σε πρικίσαμε. Λοιπόν, για διάβασε. Λοιπόν, εδώ έχουμε 45 κομμάτια σπρόρουχα, 12 φουστάνια, 7 μεταξωτάκια, 5 διάφορα, 3 φούστες ή μία μάλινη, 7 κονδέσια διάφορα. Κονδέσια τι είναι? Φαντάζομαι... Πώς λέγεται, τα λιντζερί. Ναι, τα εσώρουχα. Τα εσώρουχα. Ναι, ναι. Αντικατάσταση οχήματος σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, Παναγία μου, Θεός φυλάξει. Όλες οι προγνώσεις έλεγαν καταράκτες και κάτι μαυρόγατες μιλούσανε. Τι δείχνουμε.
Ναι, ναι, ναι. Μιλούσανε ότι δεν θα κάνουμε ρεπορτάζ. Τελικά ο Θεός των εικόνων μίλησε. Οι ντομάτες χρησιμοποιούμε δικές μας από τον Μπαξέ επίσης. Εδώ και την άλλη, την είδες. Παιδί μου, περίμενα να τελειώσουμε το ρεπορτάζ. Έτσι τρώγεται, με το χέρι. Τι λες τώρα, σοβαρά. Ναι, λες το τσίπουρο, λες το τσίπουρο να έχει διαφορετική γεύση με το καλύτερο νερό της Ελλάδος. Δεν ξέρω, αυτό είναι γούστο.